Αυτές τις τέσσερις ενδείξεις, στις επάνω ενδείξεις βλέπουμε την ισχύ, την οποία, τη συνολική ισχύ, την οποία απορροφάμε από το δίκτυο όταν ο σταθμός δουλεύει άνδρηση, δηλαδή αντλεί, παίρνει το νερό από την κάτω λίμνη της πλατανόβρησης και το ξαναφέρνει στην πάνω λίμνη. Στο κάτω πινακάκι βλέπουμε τι ισχύ παράγουμε όταν δίνουμε ρεύμα στο δίκτυο, κατεβάζοντας το νερό. Αυτή τη στιγμή είναι μηδέν. Ούτε απορροφάμε ισχύ, δεν δουλεύουμε δηλαδή, δεν κάνουμε άντληση, ούτε παράγουμε ισχύ για να δώσουμε ρεύμα στο δίκτυο. Λόγω απεργίας. Λόγω απεργίας των εργαζομένων, λόγω έλλειψης προσωπικού. Εκτός λειτουργίας τέθηκε σήμερα το πρωί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Θησαυρό της Δράμας, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η Γενόπδεη και οι άλλες συνδικαλιστικές κινήσεις που υπάρχουν στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικού. Η Άλφα Τηλεόραση βρέθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα του Θησαυρού. Η Άλφα Τηλεόραση βρέθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα του Θησαυρού, όπου και συνομίλησε με τους απεργούς της ΔΕΗ. Σήμερα οι εργαζόμενοι του συγκρότηματος του απεργούν. Λέμε ξεκάθαρα ένα μεγάλο και βροντερό όχι στο ξεπούλημα που θέλουν να πραγματοποιήσουν οι κύριοι της συγκυβέρνησης. Διακυδεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυδεύονται τα νερά, τα αρδευτικά νερά, τα οποία περνάνε με βάση το σχεδίο τους, περνάνε σε ιδιωτικά συμφέροντα και θα γυρίσουμε σε παλιές εποχές. Τα έχουμε πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις μας, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Ο κόσμος απεργεί, οι μονάδες έχουν βγει εκτός λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργούν, δεν παράγουν φορτίο, διότι ο συνάδελφος εργαζόμενος της ΔΕΗ έχει λήξει το ωράριό του και έχει αποχωρήσει. Έτσι. Δεν κατεβάζει διακόπτης ο εργαζόμενος της ΔΕΗ. Απεργεί με το κατοχυρωμένο δημοκρατικό του δικαίωμα. Και αυτό είναι όλο. Την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο δίκτυο την έχει αποκλειστικά και μόνο, θα το επαναλάβω και πάλι, την έχει η ελληνική κυβέρνηση και η διοίκηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι μισοί ιδιώτες παραγωγή βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Ας βάλουν τους ιδιώτες μέσα να λειτουργήσουν, να καλύψουν τα φορτία τα οποία λείπουν από το φορτίο. Έτσι. Αυτοί βέβαια προσπαθούν να κάνουν το αντίθετο. Ήδη ξεκίνησαν να σπηλαιώσουν τον αγώνα των εργαζομένων και να παρουσιάσουν εικόνες με τα γνωστά παπαγαλάκια της τον ΜΜΕ, ότι για ό,τι συμβεί, για ό,τι ζημιές προκύψει στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, φταίνε οι εργαζόμενοι. Αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και αυτοί ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε περίπτωση που προσυφίστε το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, εδώ που βρισκόμαστε, το υδροελεκτρικό του Θησαυρού, πού θα πάει, τι θα γίνει? Σε περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να δούμε πρώτα αν θα υλοποιηθεί. Εγώ προσωπικά εκφράζω κάποιες αμφιβολίες αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, θα εξαρτηθεί και από την πολιτική κατάσταση την οποία θα επέρθει. Να θυμίσω ότι έχουμε και τις προσφυγές των εργαζομένων της ΔΕΗ, της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, η οποία κάνει την προσφυγή με το αιτιολογικό ότι η ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων έχει αναγνωριστεί από παλαιότερη Βουλή το 1999 και μάλιστα υπό Υπουργεία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Την έχει αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος την περιουσία
τις εισφορές των εργαζομένων στη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ πήρε αυτά τα λεφτά και έκανε επενδύσεις στον όμιλο ΔΕΗ, και θεωρούμε ότι θα πέσουν, όχι θεωρούμε, είναι δεδομένο ότι θα είναι βροχή προσφυγών και από όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία. Και προς τον κόσμο να το γνωρίζει αυτό, δεν κάνουμε απεργία, δεν σβήνουμε τις μονάδες για τις δουλειές μας. Μην χάσουμε τις δουλειές μας. Κάνουμε απεργία για τον κόσμο έξω. Έχουμε παράδειγμα από 8 ευρωπαϊκά κράτη που ιδιωτικοποιήθηκε η ενέργεια, ανέβηκε 20, 40, 50 έως και 80% το ρεύμα. Επίσης και η ΔΔΕ βγήκε στο σφυρί με συνοπτικές διαδικασίες, η διανομή δηλαδή. Απεργία κάνουμε για τον λαό και θα πρέπει ο λαός να συνταχτεί με τις γραμμές της ΔΕΗ, με τους ΔΕΗτζίδες, να συνταχτεί. Γιατί για αυτούς γίνεται. Εγώ πάλι θα δουλεύω. Πάλι θα δουλεύω στον ιδιώτη. Και πιθανόν ο άνεργος πάλι να με βρίζει. Και οι αγρότες θα έχουν μεγάλο πρόβλημα αν ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Αρδεύονται χιλιάδες στρέμματα από το ποτάμι. Σήμερα βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος του νέου Δημάρχου Δράμας, του κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να ενημερωθούμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή μας. Έχουμε λάβει τη σχετική ενημέρωση από νωρίς το πρωί. Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι τα νερά, η διαχείρισή τους και επομένως η εκμετάλλευση και η παραγωγή ενέργειας από τα νερά τα οποία διασχίζουν τη Δράμα είναι σημαντικό θέμα. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε κοντά σε οποιοδήποτε αγώνα γίνεται και αφορά τα νερά της Δράμας. Επομένως βρισκόμαστε εδώ για να δείξουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας, να έχουμε την όσο γίνεται καλύτερη ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε ανάλογα. Η κεντρική εξουσία μας έχει τελείως παραμελημένους, όχι μόνο το Δήμο Παραδεισού, μιλάμε για τον νομό. Επίσης οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μας στη Βουλή και η Περιφέρεια είναι σε πλήρη αδιαφορία. Ο Δήμος μας είναι ο τρίτος Δήμος σε έκταση με χιλιάδες προβλήματα και δημιουργούμε και άλλα προβλήματα πάνω σε αυτά. Μιλάμε για ανάπτυξη τη στιγμή που η ανεργία έχει χτυπήσει το κόκκινο, όλη η νεολαία έχει φύγει από την περιοχή μας, πήγε σε ξένα κράτη με άλλες ελπίδες. Μιλάμε για ανάπτυξη που τη στιγμή η συνταξιούχη έχει καθιερωθεί τελείως. Μιλάμε για ανάπτυξη τη στιγμή που το στρατόπεδο που είχαμε στο Παρανέσι το κάνανε κέντρο μεταναστών. Μιλάμε για ανάπτυξη τη στιγμή που το κέντρο υγείας έγινε σταθμός πρώτων βοηθειών. Μιλάμε για ανάπτυξη τη στιγμή που έχουμε ένα εργοστάσιο με παραγωγή ρεύματος και θέλουμε και θα το ξεπουλήσουμε. Ποια είναι η ανάπτυξη, πού βλέπουμε την ανάπτυξη, ρε παιδιά, να πούμε. Δώσαμε τα χωράφια μας για να γίνει αυτό το έργο και σήμερα θα το δώσουν στους ιδιώτες. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε για την Παρασκευή το μεσημέρι η εκδίκαση της προσφυγής της ΔΕΗ κατά της ΓΕΝΟΠ για τις κοινοτοποιήσεις που ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα.